Καλησπέρα. Εγώ δεν έχω ετοιμάσει κάτι, έτσι, κάτι ιδιαίτερο να πω. Αυτό που έχω να σας πω σήμερα το ετοίμαζα 15 χρόνια και θα το δείτε σε 72 λεπτά, σε λιγάκι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που το κόμμα επέλεξε να κάνει τη σημερινή εκδήλωση και να δείξει την ταινία μου, την ταινία μας. Αυτή τη στιγμή θέλω να στείλω ένα χαιρετισμό και την αλληλεγγύη μου, υποθέτω και την αλληλεγγύη μας στους ανθρώπους που σφαγιάζονται αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας. Στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, 8-9 η ώρα, 21 Μαρτίου, που εμείς είμαστε εδώ σε αυτήν την εκδήλωση, είναι μέσα σε κάποια βάρκα ή περνάνε κάποιο σύνορο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μετά το τέλος της προβολής θα υπάρχει και μια κουβέντα, όσοι θέλουν να ρωτήσουν, θα υπάρχει ένα Q&A. Θέλω να σας πω δύο πράγματα για μένα. Έχω μεγάλωσει μια γειτονιά, στο Μενίδη, μια εργατική γειτονιά. Δυστυχώς, με το πέρασμα των χρόνων, υπάρχει μια μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς, παρόλο που είναι εργατική τάξη όλες οι γειτονιές, όλες οι συνοικίες εκεί πέρα, είναι εργαζόμενοι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς. Χαίρομαι σήμερα που είδα φίλους από τις περιοχές εδώ και συντρόφους που δίνουν το δικό τους αγώνα στις γειτονιές μας. Τους ευχαριστώ και σήμερα που είχαν εδώ 20 χρόνια που με τιμήσανε με την παρουσία τους. Θέλω να σας πω ότι εγώ μέχρι κάποια ηλικία ήμουν ένας άνθρωπος χωρίς πολιτική σκέψη. Δεν γνώριζα τι συμβαίνει γύρω μου, δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να σκεφτεί παρακάτω. Με αφορμή και το ντοκιμαντέρ που το ξεκίνησα πριν 15 χρόνια και ως επαγγελματίας φωτογράφος, φωτορεπόρτερ, βγαίνοντας στο πεδίο και πήγαινα και να καταγράψω διάφορα, να ασχοληθώ με διάφορες θεματολογίες. Μπορεί να ήταν από ένα ατύχημα στη ζώνη στο Πέραμα, απεργίες στη Χαλιβουργία ή στα σύνορα, που ήμουν αταγμένος και το έκανα πολλά χρόνια συνειδητά, στον Εύρο, στη Λέσβο, στην Ιδωμένη, να περνάω τα σύνορα μαζί τους, να περνάω το χρόνο μαζί τους. Άρχισα να αντιλαμβάνομαι και να διακρίνω πλέον πολύ καθαρά την αδικία. Με αφορμή και κάποιους συναδέλφους φωτογράφους, που αρχίσαμε να κουβεντιάζουμε για το τι συμβαίνει, βλέποντας τις αδικίες από τους τσιφλικάδες στη Μανολάδα κάτω, μέχρι, δηλαδή είναι στα εργασιακά με μετανάστες, σκέφτηκα ότι δεν είχα άλλη επιλογή ώστε να έρθω κοντά στο ΚΚΕ. Σας μιλάω ειλικρινά, δεν υπάρχει κάτι άλλο από αυτή τη στιγμή να βλέπω. Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπω από πρώτο χέρι. Βλέπω το τι συμβαίνει στα σύνορα πρώτος από όλους. Πρώτος ακόμα και από την αστυνομία, από τις αρχές, από τις οργανώσεις. Είναι μια... ποια είναι η λέξη? Συγγνώμη, θα με δείτε πολλές φορές να κοπιάζω, δεν είμαι πάρα πολύ καλός αυτό που κάνω. Είναι μια επένδυση. Από την αρχή, ο πόλεμος είναι μια επένδυση. Δεν είναι τυχαίο που διαχρονικά συγκεκριμένες χώρες παράγουν μετανάστες και πρόσφυγες. Αφγανιστάν, Συρία, Παλαιστίνη, Κουρδιστάν. Και ό,τι αυτό έχει από πίσω, στη συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι, θέλοντας να φύγουν από τον πόλεμο, να ξεριζωθούν, προσπαθούν να περάσουν σύνορα. Τα τελευταία χρόνια για τις μεταναστευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυσκολεύουν τα περάσματα. Όσο δυσκολεύουν τα περάσματα, αυξάνονται οι θάνατοι. Είναι με μαθηματική ακρίβεια τώρα αυτό που σας λέω. Και δυσκολεύοντας τα περάσματα, πλουτίζουν οι διακινητές. Είναι ένα σύστημα πολύ καλά φτιαγμένο, που αρκετοί τρίβουν τα χέρια τους. Είμαι ένας άνθρωπος που καλύπτω πολέμους τα τελευταία 15 χρόνια. Έχω την τύχη και την ατυχία να ακούω από πρώτο χέρι
αυτούς που παίρνουν αποφάσεις πριν ακόμα έρθουν στα δικά σας αυτιά και στα δικά σας μάτια. Τι θέλω να πω, είμαι ένας άνθρωπος που κάνω τις συνεντεύξεις. Πριν 5 μέρες έκανα τον Νετανιάχου. Πριν 1 μήνα ή μπορεί να τον κάνω και την άλλη εβδομάδα συνέντευξη, ως οπερατέρ είμαι, εγώ δεν είμαι ο δημοσιογράφος, το Ζελένσκι. Οπότε έχω την τύχη ή την ατυχία να είμαι σε ένα χώρο που πολλοί θα θέλατε να είστε εκείνη την ώρα, να τον ρωτήσετε, να τους ρωτήσετε. Λοιπόν, υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή. Θέλουν να δημιουργούν πολέμους για να δουλέψει όλη αυτή η κρεατομηχανή, να δουλέψει όλο αυτό το σύστημα. Σήμερα τι θα δούμε. Θα δούμε ένα έργο, είναι μια δουλειά 15 ετών, δεν ξέρω για ποιο λόγο ότι το ξεκίνησα. Το ξεκίνησα ως φωτορεπόρτερ, προσπαθούσα να κατέγραφα στιγμές, πήγαινα, θυμάμαι, πιο μικρός στο Αγαθονήσι, στο Φαρμακονήσι, στην Πάτρα, στην Ιγουμενίτσα, στον Εύρο, στη Λέσβο, στη Σάμο, στη Χίο, στη Λέρο και παραπέρα. Απλά δεν χωράνε όλα αυτά να τα βάλω στο... Έχω πάει και στη Λαμπετούζα και στη Θεούτα, στα σύνορα Ισπανίας με Μαρόκο. Γιατί το έκανα αυτό? Ειλικρινά με ρωτάνε πολλοί φίλοι, για ποιο λόγο, πώς το είδες, γιατί το ξεκίνησες. Δεν έχω κάποια απάντηση. Και να είμαι ειλικρινής, ούτε θέλω να τη βρω την απάντηση. Ξέρω τι συμβαίνει. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ως εικονολήπτες, ως ένας άνθρωπος που καταγράφει την ιστορία, να είμαστε εκεί έξω. Είμαστε φωτορεπόρτερ, είναι η δουλειά μας να είμαστε εκεί έξω. Δεν έχω βρει την απάντηση. Το μόνο που σκέφτομαι, ένα πράγμα που σκέφτομαι, είναι ότι ο Γιώργος ο Μουτάφης, όχι εγώ, ο παππούς, έκανε το ίδιο ταξίδι πριν 100 χρόνια περίπου. Μπήκαν σε μια βαρκούλα από τη Σμύρνη και φτάσαν στην Ελλάδα. Οπότε οφείλω σε αυτούς τους ανθρώπους, οφείλω στους παππούδες μας, στις αδερφές μου που ήταν μετανάστριες, οφείλω στον εαυτό μου, οφείλω στους γείτονές μου που είναι εργαζόμενοι και οφείλω να καταγγείλω ένα διαρκές έγκλημα που συμβαίνει και τώρα που μιλάμε στα σύνορα. Δεν θέλω, τώρα είναι τα ψευτοδιλήμματα αυτά, ανοιχτά, κλειστά, σύνορα, δεν θέλει, είναι λίγο παγίδα όλο αυτό. Είναι ένα έργο που σαν να δείχνω με το δάχτυλο τα διαχρονικά λάθη που έχουμε κάνει. Έχουν περάσει διάφοροι υπουργοί, έχω αλλάξει διάφορες κυβερνήσεις, διάφορα περιστατικά, δεν έχει αλλάξει τίποτα, ειλικρινά σας μιλάω, ό,τι και να δείτε σήμερα, αν μου πείτε Γιώργο, πού ήταν αυτό το πλάνο, θα σας πω, ήταν στην Ιγουμενίτσα ή στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στην Κακαβιά. Αν αυτή τη στιγμή μπούμε σε ένα λεωφορείο και πάμε όπου θέλετε, στην Πάτρα, στην Κακαβιά, στην Ιδωμένη, στην Ιγουμενίτσα, θα δείτε ότι συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επαναπροωθήσεις, να σας πω κάτι που ίσως να μην σας πολύ αρέσει. Εγώ έχω πάθει ανοσία. Έχω πάθει ανοσία με τόσο κόσμο που έχω δει να έρχεται. Και πλέον, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω. Δεν με αφορά πλέον τι θα γίνει. Με αφορά εννοείται. Απλά θέλω να τους δω να φτάσουν στην ακτή. Μετά είναι αλλουνού δουλειά. Δίνω το δικό μου αγώνα να περιγράψω το τι γίνεται μέσα στη θάλασσα. Το να πιάνεις έναν άνθρωπο, μια ομάδα ανθρώπων μέσα σε μια βάρκα, να τους βάζεις σε μια σχεδία και να τους ξαναφύνεις μέσα στη θάλασσα, αυτό είναι έγκλημα. Φανταστείτε αν κοιταχτείτε γύρω σας, όλοι αυτοί που είμαστε εδώ πέρα μέσα, σε αυτό το χώρο σήμερα, να είμαστε σε ένα μπάρι, να προσπαθούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα και να φύγουμε μπλουμ κάτω στη θάλασσα. Μιλάω για το έγκλημα της Πύλου. Και εκεί έρχεται το ερώτημα, σε ποιο καράβι είμαστε, σε αυτό που ρημουλκεί ή σε αυτό που ρημουλκείται. Αυτά πραγματεύομαι στο έργο σήμερα. Συγγνώμη άμα χάνω λίγο έτσι τη ροή του λόγου μου, απλά αυτή είναι η αλήθεια μου, αυτός είμαι. Θέλω να πω ότι στο έργο τώρα που θα δείτε υπάρχουν 2-3 σκηνές που ίσως ενοχλήσουν, δηλαδή έχει θάνατο το έργο. Και είτε θα τον δείτε μπροστά σας, είτε θα εννοηθεί. Σας ζητάω συγγνώμη για αυτό που θα δείτε. Θα κουβεντιάσουμε μετά ό,τι θέλετε.
καλή θέαση. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι μονόδρομος να στηρίξουμε το ΚΚΕ τώρα στις ευρωεκλογές. Είναι το μοναδικό κόμμα με τη φιλοσοφία, με την πολιτική που τουλάχιστον εμένα με εκφράζει. Και πρέπει να το στηρίξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.